Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό είναι το 12ο επεισόδιο του podcast. Όπως σας έχω υποσχεθεί στο 11ο επεισόδιο, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα λανθάνον πρόβλημα ψυχολογικό, το οποίο συμβαίνει σε πολλές οικογένειες, το οποίο αφορά πολλούς ανθρώπους και δεν το γνωρίζουν. Εξού και ο τίτλος του podcast, Μήπως είσαι γονιοποιημένο παιδί και δεν το ξέρεις. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι ο ρόλος του γονιού είναι πολύ ξεκάθαρος με βάση την επιστήμη της ψυχολογίας και με βάση την επιστήμη της βιολογίας και γενικότερα τις ανθρωπιστικές και ιατρικές επιστήμες. Ο ρόλος του γονιού είναι να προστατεύει το παιδί, να μεγαλώνει το παιδί παρέχοντας του τα υλικά, τα συναισθηματικά και τα πνευματικά αγαθά που δικαιούται κάθε άνθρωπος που έρχεται σε αυτό τον κόσμο. Ο ρόλος του γονιού είναι ένας ρόλος που κυρίως χαρακτηρίζεται από ευθύνη και από αυτοθυσία. Κρατήστε τη λέξη αυτοθυσία, γιατί στη συνέχεια αυτού του επεισοδίου θα μιλήσουμε για το πώς χειριστικοί ανίκανοι γονεί χρησιμοποιούν τη λέξη θυσία για να προκαλέσουν ενοχές στα παιδιά τους και επίκληση στο συνέστημα. Η λέξη αυτοθυσία σημαίνει να συνειδητοποιώ ότι εφόσον έχω πάρει αυτήν την τόσο σοβαρή απόφαση να φέρω έναν άνθρωπο στον κόσμο ή να υιοθετήσω έναν άνθρωπο σε αυτόν τον κόσμο, οφείλω όσο ο άνθρωπος αυτός είναι ανήλικος και εξαρτώμενος ψυχικά, συναισθηματικά, κοινωνικά, οικονομικά, πρακτικά από εμένα, οφείλω να χαλάω τη ζαχαρένια μου, οφείλω να χαλάω τη ξεκούρασή μου ή να χαλάω τα εγωκεντρικά μου θέλω, προκειμένου να ανταποκριθώ σε αυτό το ρόλο τον οποίο εγώ επέλεξα. Κανένα παιδί δεν έχει ζητήσει από τους γονείς του να το γεννήσουν ή να το υιοθετήσουν. Κανένας νέος άνθρωπος που έρχεται στον κόσμο δεν έχει επιλέξει να έρθει στον κόσμο. Την επιλογή για να έρθει ένας νέος άνθρωπος στον κόσμο κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι οι γονείς του, οι οποίοι γίνονται οι γονείς του και στην περίπτωση της τεκνοθεσίας και της υιοθεσίας είναι μια πολύ σοβαρή απόφαση ότι θα λάβει το ρόλο του γονιού για ένα παιδί που σημαίνει να παρέχεις και να προσφέρεις στο παιδί βασικά απαραίτητα στοιχεία όχι μόνο για την επιβίωση του αλλά και για τη φυσιολογική και υγιή ψυχοσυναισθηματική του εξέλιξη οι γονείς είμαστε υποχρεωμένοι μέχρι να ενηλικιωθούν τα παιδιά μας, να τους παρέχουμε και υλικά αλλά κυρίως ψυχολογικά, ψυχικά, συναισθηματικά και πνευματικά αγαθά. Οι περισσότεροι γονείς στις μέρες μας θεωρούν ότι καλύπτουν αυτή τους την υποχρέωση ως γονιού με το να παρέχουν υλικά αγαθά με το να παρέχουν σπίτι, τροφή, εκπαίδευση, ταξίδια, ρούχα, gadgets, διάφορα άλλα υλικά αγαθά και θεωρούν ότι έχουν ξεμπερδέψει με αυτόν τον τρόπο. Όχι. Το πιο δύσκολο κομμάτι της γονεϊκότητας είναι να ασχοληθεί ουσιαστικά με το να καλύπτει τις ψυχικές, συναισθηματικές και πνευματικές ανάγκες ενό ανθρώπου που είναι μικρός, και δεν μπορεί να τις καλύψει από μόνος του. Ο ρόλος του γονιού είναι να προστατεύει το παιδί ακόμη και από τον ίδιο του τον εαυτό. Και εκεί έρχεται το κομμάτι της αυτοθυσίας. Εγώ ως γονιός αποφασίζω συνειδητά να θυσιάσω τη βολή μου, να θυσιάσω τα όποια πάθη μου, τις όποιε έξεις μου, τις όποιε εξαρτήσεις μου, να πιάσω τον εαυτό μου και να τον πάρω σηκωτό στη ψυχοθεραπεία ή στο γραφείο ενός ψυχιάτρου, αν χρειάζεται, για να διαγνωσθώ και να πάρω την κατάλληλη θεραπεία προκειμένου να έχω μια ισορροπημένη συναισθηματική, ψυχοσυναισθηματική κατάσταση, οφείλω να θυσιάσω τον εγωισμό μου, Οφείλω να θυσιάσω το πείσμα μου ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να με καταβάλει όταν αντιμετωπίζω τις δυσκολίες του γονεϊκού ρόλου επειδή ακριβώς οφείλω, 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 ναι, οφείλω να είμαι γονιός του παιδιού από τη στιγμή που το επέλεξα. Είναι, ξαναλέω, ο μόνος ρόλος ο οποίος είναι άνισος ο ηγονής όταν τα παιδιά του είναι ανήλικα και ε, βιολογικά ανήλικα αλλά και ψυχοσυναισθηματικά ανήλικα οφείλουν να αυτοθυσιαστούν. Και αυτοθυσιάζομαι τι σημαίνει. Σημαίνει δίνω χρόνο και ενέργεια προκειμένου να είμαι παρόν στη ζωή του παιδιού μου, να είμαι παρούσα στη ζωή του παιδιού μου, προκειμένου να κοιτάω το παιδί μου στα μάτια, προκειμένου να είμαι εκείνο ο ενήλικας, ο οποίος θα είναι πηγή προστασίας, συναισθηματικής σταθερότητας, γνώσης, πνευματικότητας και όλων αυτών των πνευματικών αγαθών που δικαιούται να έχει το κάθε παιδί που έρχεται στον κόσμο. Μιλάω σήμερα, το 2023, με βάση την εξέλιξη που έχουν οι ανθρωπιστικές επιστήμες, με βάση την εξέλιξη της κουλτούρας και του πολιτισμού, με βάση την ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με βάση τον ανθρώπινο πολιτισμό, ο οποίος ευτυχώς εξελίσσεται. Μερικές δεκαετίες πριν, τα παιδιά σε πάρα πολλές περιοχές του πλανήτη και ακόμη και σήμερα σε πολλές περιοχές του πλανήτη θεωρούνται πολίτες δεύτερης, τρίτης, τέταρτης κατηγορίας. Τα παιδιά θεωρούνται ότι ανήκουν στους γονείς τους και οι γονείς τους μπορούν να τα κάνουν ό,τι θέλουν. Όπως για παράδειγμα, σε παλαιότερες και όδεις εποχές του ανθρωπίνου πολιτισμού υπήρχε η δουλεία που οι σκλάβοι ανήκαν στους αφέντες τους και οι αφέντες μπορούσαν να διαχειριστούν τη ζωή των σκλάβων τους χωρίς να δώσουν λογαριασμό σε κανένα. Μέχρι πριν μερικέ δεκαετίε αυτή ήταν η αντίληψη σε σχέση με τα δικαιώματα που έχει ο γονιός πάνω στο παιδί και όχι με βάση τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις. Εάν θέλει ένας άνθρωπος το σήμερα να γίνει γονέας, κατά τη γνώμη μου πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα, να συνειδητοποιήσει την ευθύνη και τη σοβαρότητα του ρόλου του να γίνει γονιός, να αποφασίσει ελεύθερα να γίνει γονιός, όχι επειδή έτσι πρέπει, έτσι του έχει πει η μάνα του, ο πατέρας του, η μάνα της, ο πατέρας της, επειδή οι συγγενείς ρωτάνε πότε θα κάνετε παιδάκι, επειδή η κοινωνία επιβάλλει να κάνουμε παιδιά ή επειδή υπάρχει πρόβλημα υπογεννητικότητας ή δεν ξέρω εγώ τι άλλους λόγους μπορεί να επικαλούνται άνθρωποι οι οποίοι φέρνουν ανεύθυνα παιδιά στον κόσμο. Είμαι υπέρμαχος της ελευθερίας της ανθρώπινης βούλησης και της ελεύθερης απόφασης ενός ανθρώπου να γίνει γονέας και να αναλάβει και όλο το πακέτο της ευθύνης του να γίνει γονέας και είμαι επίσης υπέρμαχος της απόφασης ενός ανθρώπου να αποφασίσει ελεύθερα να μην γίνει γονέας και να μην αναλάβει εκείνο το τεράστιο πακέτο της ευθύνης του να γίνει γονέας αυτή τη στιγμή. Ίσως υπάρχει κάποιος κάποια που ακούνε αυτό το κομμάτι σε αυτό το ηχητικό επεισόδιο και λένε πω τι λέει αυτή η ψυχολόγος. Λέει να είμαστε ανεύθυνοι, λέει να είμαστε ανέμελοι, λέει να μην αναλαμβάνουμε τις ευθύνε μας και να μην αναπαράξουμε το είδος μας. Όχι, λέω να είμαστε εξαιρετικά υπεύθυνοι. Γιατί η επιλογή του να μην γίνεις γονέας επειδή νιώθεις ότι δεν έχεις τις κατάλληλες εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες για να το κάνεις είναι μια πράξη υπευθυνότητας, είναι μια πράξη γενναιότητας και είναι μια πράξη ενάρετης αυτοθυσίας. Μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος, και το έχω ακούσει αυτό, από ανθρώπους καλλιεργημένους, από ανθρώπους που είναι επιζώντες ψυχικής κακοποίησης ο όρο στα αγγλικά είναι survivors, οι οποίοι λένε είμαι στα 40, είμαι στα 30, είμαι στα 50, αντιλαμβάνουμε τη σοβαρότητα της ευθύνης του ρόλου του γονέα και επειδή νιώθω ότι δεν μπορώ να ανταπεξέλθω όπως πρέπει ο κάθε γονιός να ανταπεξέρχεται στο ρόλο του, αποφασίζω συνειδητά να αυτοθυσιαστώ, δηλαδή να παραμείνω childless, δηλαδή να παραμείνω ένας άνθρωπος χωρίς παιδιά, να υποστώ την κοινωνική κατακραυγή του να είμαι ένας άνθρωπος που ζει τη ζωή του χωρίς να εκτελεί εντό εισαγωγικών το κοινωνικό και βιολογικό του καθήκον εντό πολλών εισαγωγικών για αναπαραγωγή, αυτοθυσιάζει τα όνειρα ή τις ψευδεστήσεις που είχε μεγαλώνοντας για το ότι το να κάνεις παιδιά θα σου φέρει την ευτυχία και αναλαμβάνει την ευθύνη του εαυτού του και αναλαμβάνει να γίνει ο ίδιος γονιός του παιδιού του απροστάτευτου και του παιδιού του γονιοποιημένου που έχει μέσα του. Ναι, πολλά γονιοποιημένα παιδιά τα οποία διέρχονται οδούς ψυχοθεραπείας και ψυχικής ανάπτυξης και αυτογνωσίας επιλέγουν συνειδητά να μην γίνουν οι ίδιοι άλλων παιδιών, αλλά να εφοσιωθούν στον πολύ ουσιαστικό ρόλο του να γίνουν επιτέλους οι ίδιοι οι γονείς του εαυτού τους και να σταματήσουν να είναι γονεοποιημένα παιδιά. Τι σημαίνει γονεοποιημένα παιδιά. Η γονεοποίηση είναι μια προβληματική ψυχολογική συνθήκη η οποία προκύπτει όταν τα όρια μεταξύ γονιού και παιδιού διαλύονται από την πλευρά του γονιού γιατί μέρος του γονικού ρόλου και της γονικής ευθύνης είναι να βάζει όρια στο παιδί, να προστατεύει το παιδί, όπως είπα προηγουμένως, ακόμη και από τα δικά του ελαττώματα, να προστατεύει το παιδί από κάθε ψυχικό κίνδυνο, ακόμη και από που να, θα μπορούσε να προέλθει από τον ίδιο, είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία οι γονείς διαχέουν τα όρια και Γίνονται φίλοι με τα παιδιά τους ή επιζητούν από τα παιδιά τους παρηγοριά, φιλία, ναρκισιστική τροφοδοσία. Αυτό συμβαίνει στις περιπτώσεις στις οποίες έχουμε μια συναισθηματική γονεοποίηση των παιδιών, όπου οι γονείς αναζητούν συναισθηματικά και ψυχικά να γίνουν τα παιδιά τους οι γονείς τους. Και γι' αυτό όταν ακούω φορές να λένε, κάνε ένα παιδί για να έχεις κάποιον να σε κοιτάξει ή κάνε ένα παιδί για να γίνεις ευτυχισμένος ή κάνε ένα παιδί για να αποκτήσει νόημα η ζωή σου ή κάνε ένα παιδί για να φτιάξει το γάμο σου θυμώνω πάρα πολύ γιατί αυτή είναι συνταγή για να έρθει ένα παιδί στον κόσμο το οποίο θα γίνει ένα συναισθηματικό και ψυχολογικό υπηρέτη των γονιών του ένα παιδί το οποίο θα γεννηθεί για να υπηρετήσει ένα ρόλο που έχει να κάνει με τους γονείς του, οι οποίοι σίγουρα δεν είναι ψυχοσυναισθηματικά όριμοι και ικανοί να γίνουν γονείς. Και δεν είναι τυχαία που το επεισόδιο αυτό επέλεξα να διαδεχθεί το επεισόδιο για τους γονείς αυτά τα ιερά τέρατα. Φέρει τεράστια ευθύνη η κοινωνία και το κοινωνικό σύνολο που πιέζει ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να κάνουν παιδιά να γίνουν γονείς ή που συμβουλεύει λανθασμένα ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν πολλά ζητήματα οι ήδη δικά τους προσωπικά να επιλύσουν αυτά τα ζητήματα μέσω του να κάνουν παιδιά. Αν κάνεις παιδιά για να κάνεις τη δικιά σου ζωή καλύτερη σημαίνει ότι αυτά τα παιδιά θα τα, με συγχωρείτε για την έκφραση, θα τα γαμίσεις ψυχολογικά. Αυτά τα παιδιά θα τα χρησιμοποιήσεις για να νιώσεις εσύ καλύτερα. Αυτά τα παιδιά θα τα Όχι, όχι, όχι. Είναι εγκληματικό. Η συναισθηματική γονιοποίηση συμβαίνει στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες οι γονείς δεν έχουν τη ψυχοσυναισθηματική οριμότητα για να προστατεύσουν το παιδί από τις δικές τους ανοησίες, Στι περιπτώσει εκείνε τι οποίε οι γονεί δεν έχουν καλή σχέση μεταξύ του και αντί να επιλύσουν τα προβλήματα τη σχέση του μέσω τη θεραπεία ζευγαριού ή να χωρίσουν και να εξηγιάνουν ο καθένα τη σχέση του με τον εαυτό του, ανταυτού στρέφονται προ το παιδί και το παιδί γίνεται ο παροχέα παρηγοριά, προσοχή, ναρκιστική τροφοδοσία και γενικότερα το παιδί ταΐζει συναισθηματικά τους γονείς. Και αυτό το παιδί γονιοποιείται συναισθηματικά. Υπάρχει και ένας άλλος τρόπος γονιοποίησης, ο οποίος στη σημερινή εποχή δεν συμβαίνει πολύ συχνά, αλλά συνέβαινε κατά κόρον παλαιότερα, όπου το παιδί είναι πρακτικά γονιοποιημένο. Δηλαδή, γεννιέται ένα παιδί, οι γονεί του το μεγαλώνουν μέχρι ενό σημείου Πολλέ φορέ ίσω και όχι ήδη, να μεγαλώνει αυτό το παιδί από γιαγιάδες, παππούδες, δεν ξέρω εγώ τι, και μετά όταν η οικογένεια κάνει κι άλλα παιδιά, να βάζει το πρώτο παιδί να φροντίζει τα επόμενα παιδιά, να βάζει το πρώτο παιδί να διαβάζει τα επόμενα παιδιά, να βάζει το πρώτο παιδί να λούζει τα επόμενα παιδιά. Δηλαδή σε πρακτικό επίπεδο το παιδί να αναλαμβάνει ρόλο γονέα για τα αδέρφια του και ρόλο καθαρίστριας, καθαριστού, μαγείρισας, μάγειρα για τους γονείς του. Αυτή η πρακτική γονιοποίηση ήταν μια τακτική η οποία ακολουθούνταν κατά κόρον πριν μερικές δεκαετίες, κυρίως στην ελληνική και στην κυπριακή επαρχία. Υπάρχουν σίγουρα αρκετοί ακροατές και ακροάτρες, οι οποίοι είναι σε μια ηλικία κοντά στη δική μου ή και μεγαλύτερη, οι οποίοι θα θυμούνται είτε Λυπάμαι αν αυτό συμβαίνει. Ιστορίες από τη δική τους ζωή είτε ιστορίες από ανθρώπους που γνώρισαν οι οποίοι μεγάλωσαν σε ένα σπίτι στο οποίο για παράδειγμα έβγαζαν το κορίτσι από το σχολείο στην Δευτέρα Πέμπτη Δημοτικού ούτως ώστε να πηγαίνει η μάνα στα χωράφια και ο πατέρας δεν ξέρω εγώ, που στο κυνήγι ή στην πώληση των αγαθών και να μείνει το κορίτσι να κάνει τη λάντσα στο σπίτι, να καθαρίζει, να μαγειρεύει για τα άλλα τα παιδιά και να ανταντεύει τα άλλα τα παιδιά ή που έβγαζαν το αγόρι από το σχολείο ούτω ώστε δηλαδή ούτε καν να τελειώσουν το δημοτικό σχολείο ούτω ώστε να το πάνε στα χωράφια να γίνει άλλος ένας εργάτης, άλλος ένας δούλος και να κλέψουν από τα παιδιά τους την παιδική τους ηλικία. Η γονεοποίηση είναι εσχρή και εγκληματική γιατί οι γονείς είτε όταν παίρνουν συναισθηματικές παροχές από τα παιδιά τους είτε όταν παίρνουν πρακτικές παροχές από τα παιδιά τους στην ουσία ληστεύουν τα παιδιά τους από την παιδική τους ηλικία. Δεν επιτρέπουν στα παιδιά τους να νιώσουν τη ξεγνιασιά της παιδικής ηλικίας που δικαιούνται. Είναι αφύσικο ένα παιδί 8, 10, 12, 13 ετών να αναλαμβάνει τις ευθύνες ενός ενήλικα. Είναι αφύσικο. Και πρακτικά είναι αφύσικο το παιδί να κάνει τις δουλειές του σπιτιού, να μαγειρεύει, να καθαρίζει, να πλένει, να σιδερώνει, αντί να ασχολείται με τα παιχνίδια της ηλικία του, αντί να ασχολείται με τα μαθήματά του, αντί να ασχολείται με τις σχέσεις με τους συνομιλίκους του και την εξερεύνηση του κόσμου που δικαιούται να κάνει ένα παιδί ανέμελα, και είναι απαράδεκτο ένα παιδί πάλι σε αυτές τις ηλικίε να αναλαμβάνει το ρόλο του παρηγορητή και της παρηγορήτριας της μητέρας και του πατέρα που μπορεί αυτή η μητέρα ή ο πατέρας ή και οι δύο να είναι άνθρωποι οι οποίοι να είναι εργασιομανείς και να λείπουν υπερβολικές ώρες από το σπίτι να είναι άνθρωποι οποίοι είναι ψυχοσυναισθηματικά ανώριμοι και χρειάζονται να πάρουν από τα παιδιά τους ναρκισιστική τροφοδοσία, να είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι παιδόμορφοι και στην ουσία είναι λιγότερο όριμοι από τα δικά τους παιδιά. Και κουβέντες του στυλ, πω πω, είσαι πολύ όριμη για την ηλικία σου, πω πω, το κορίτσι μας είναι πάρα πολύ όριμο, είναι 13 ετών και δεν περνάει καθόλου αυτές τις κρίσεις τη εφηβεία που ακούμε ότι περνάνε άλλοι. Αλλά παρόλα αυτά, αντιθέτω, κάνει πολλέ δουλειέ στο σπίτι, μαγειρεύει, φροντίζει τα αδέρφια τη. Είναι πολύ όριμο παιδί. Ή είναι παλιά ψυχή αυτό το παιδί. Το βλέπει και έχει μια σοφία στα μάτια. Και αυτό που έχει στα μάτια ένα γονιοποιημένο παιδί δεν είναι σοφία. Είναι θλίψη γιατί του έχει ληστέψει την παιδική του ηλικία. Του έχει κλέψει την παιδική του ηλικία. Πρόκειται για μια επέσχυντη, επέσχυντη πράξη που δυστυχώς την κάνουν αρκετοί γονείς και την έκαναν ακόμη περισσότερο στο παρελθόν. Σε καμία περίπτωση δεν μιλάω για το μεγάλωμα παιδιών χωρίς καθόλου όρια α, τα οποία να έχουν να κάνουν με τη διόρθωση της συμπεριφοράς τους και με την εκμάθηση κανόνων ασφάλειας και προστασίας, δεν μιλάω δηλαδή για να μεγαλώνουμε παιδιά παραχαϊδεμένα, παιδιά στο οποία να τους τα προσφέρουμε όλα τα υλικά αγαθά χωρίς κανένα μέτρο και καμία οριοθέτηση, δεν μιλάω γι' αυτό. Μιλάω για τον σοβαρότατο ρόλο και τη σοβαρότατη ευθύνη που αναλαμβάνει ένας γονέας να είναι παρόν στον δικό του εαυτό να είναι παρόν στα δικά του προβλήματα, να τη θασέβει ο ίδιος ουσιαστικά τους δικούς του εσωτερικούς δαίμονες και να επιτρέπει στο παιδί του να είναι παιδί. Και οτιδήποτε λέει στο παιδί του, οτιδήποτε μοιράζεται με το παιδί του, να το περνάει από ένα γονικό φίλτρο. Γιατί θέλω αυτή τη στιγμή να κάνω αυτή την απαγόρευση στο παιδί μου. Γιατί θέλω αυτή τη στιγμή να εκμυστηρευτώ αυτή την προσωπική μου πληροφορία στο παιδί μου. Γιατί θέλω αυτή τη στιγμή να αναθέσω αυτό που θα αναθέσω στο παιδί μου. Θέλω να το κάνω γιατί με συμφέρει εμένα. Θέλω να το κάνω γιατί δεν αντέχω να το διαχειριστώ διαφορετικά. Θέλω να το κάνω γιατί έτσι είναι βολικό. Ή το κάνω επειδή κρίνω ότι θα το βοηθήσει. Επειδή κρίνω ότι χρειάζεται το παιδί μου να ακούσει αυτό που θα του πω. Επειδή κρίνω ότι θα είναι ωφέλιμο και ψυχοφέλιμο για το παιδί μου. Και εδώ θέλω να πω ότι στην εποχή που ζούμε, που υπάρχουν πληθώρα ψυχολόγων και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος ή το κάθε ζευγάρι που παίρνει την απόφαση να γίνουν γονείς είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να έχουν τον οικογενειακό τους ψυχολόγο τον οποίο να συμβουλεύονται και στην προετοιμασία ώστε να γίνουν γονεί, αλλά και στη διαχείριση του γονεϊκού του ρόλου στη συνέχεια. Και ίσω ένα ψυχολόγο που θα μπορούσε να είναι καλό, μια εξειδίκευση ψυχολόγου που θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για κάτι τέτοιο, να είναι ένας παιδοψυχολόγος ή ένας ψυχολόγος ο οποίος να έχει πείρα σε συστήματα οικογενειών. Ακόμη καλύτερα αν είναι ένας παιδοψυχολόγος ο οποίος να έχει και συστημική προσέγγιση και συστημική εκπαίδευση, αυτό θα ήταν εξαιρετικό. Δηλαδή να υπάρχει ένας ψυχολόγος της οικογένειας, πώς είναι ο οικογενειακός γιατρός, να υπάρχει ο οικογενειακός ψυχολόγος, στον οποίο οι γονείς να πηγαίνουν, πρωτού γίνουν γονείς για να εκπαιδευτούν κατάλληλα και να κάνουν την απαραίτητη ψυχοδουλειά που χρειάζεται να κάνει ο καθένας προτού προχωρήσει στο να πάρει αυτή την πολύ σοβαρή ευθύνη του να γίνει γονέας και στη συνέχεια ο ψυχολόγος της οικογένειας να έχει γνώση των δυναμικών της οικογένειας, να έχει γνώση του ιστορικού του κάθε παιδιού και όπως ανατρέχουμε στον παιδί ατρό για να το ρωτήσουμε το παιδί έχει πυρετό, το παιδί έχει βγάλει ένα εξάνθημα, το παιδί έχει αυτό το σύμπτωμα, τι να κάνω, έτσι να ανατρέχουμε και στον οικογενειακό μας ψυχολόγο και να πάρουμε καθοδήγηση ως προς το πώς να διαχειριστούμε ως γονείς το ρόλο μας. Γιατί δυστυχώς έχουμε μάθει διά του καθρεφτίσματος και διά της παρατήρησης και διά της μίμησης από τους δικούς μας γονείς έναν λαθεμένο τρόπο γονεϊκότητας. Θέλει πολλή προσπάθεια να είσαι ένας σωστός γονιός. Γιατί από τη μια δεν πρέπει να παραχαϊδέψεις το παιδί και να του προσφέρεις άπλετες υλικές παροχές προκειμένου να ικανοποιήσεις μέσα σου την ιδέα ότι είμαι καλό γονιό επειδή το έχω πάρει το τελευταίο μοντέλο iPhone ή Android ή κινητού τηλεφώνου ή οτιδήποτε. Είμαι πολύ καλό γονιό επειδή το, το έχω αγοράσει στο παιδί μου πολύ ακριβά ρούχα, πολύ ακριβά παπούτσια. Είμαι καλό γονιό επειδή πάω το παιδί μου σε ένα πολύ ακριβό σχολείο ή επειδή του παρέχω πολλέ εκπαιδευτικέ παροχέ. Όχι. Είσαι καλό γονιό όταν ξοδεύει χρόνο, ενέργεια, συνέστημα και ψυχή για να είσαι ουσιαστικά παρόν στην πραγματικότητα του παιδιού σου και να δημιουργήσεις μια πραγματική σχέση με το παιδί σου που να είναι σχέση γονέα και παιδιού. Όχι, δεν είναι υγιές να γινόμαστε φιλαράκια με τα παιδιά μας. Όχι, δεν είναι υγιές να λέμε ότι το παιδί μας είναι μια μικρογραφία του εαυτού μας. Είναι άρρωστο ψυχολογικά να αποκαλούμε τα παιδιά μας μήνυμοι. Μήνυμοι -mi". -mi είναι μια έκφραση στα αγγλικά που σε ελληνική μετάφραση θα έλεγε είναι η μικρογραφία του εαυτού μου. Ε, για παράδειγμα εγώ ονομαζούμε θέκλα, θα μπορού, αν χρησιμοποιούσα αυτό τον όρο θα έλεγα η κόρη μου είναι μια μικρή θέκλα. Ή ο γιος μου είναι ένας μικρός θέκλος, δεν ξέρω εγώ τι. Ε, ίσως είναι και χαζό το παράδειγμα που τώρα αυτή τη στιγμή προσπαθώ να εξηγήσω. Όμως τα παιδιά δεν είναι προέκταση του εαυτού μας. Πρέπει να προσπαθούμε να μην βλέπουμε τα παιδιά μας ως δική μας αντανάκλαση. Να βλέπουμε τα παιδιά μας ως ξεχωριστές προσωπικότητες. Και να τους δώσουμε το χώρο και το χρόνο για να συνδεθούν ουσιαστικά μαζί μας. Να επικοινωνήσουν ουσιαστικά μαζί μας. Να τους δώσουμε το αίσθημα της ασφάλειας ότι μπορούμε να κρατήσουμε τα παιδιά μας αγκαλιά και σωματικά και συναισθηματικά και να μπορούν τα παιδιά μας να μας μιλήσουν για οτιδήποτε τους απασχολεί. Να μην μας φοβούνται να μας πούν για το τι νιώθουν, για το τι κάνουν ή τι τους προβληματίζει. Να μην σκέφτονται ότι θα μας στενοχωρήσουν και θα μας πληγώσουν να μας μιλήσουν για κάτι το οποίο είναι σημαντικό για αυτούς, να μην έχουν έγνοια ότι ο πατέρας μου είναι εύθραυστος, η μητέρα μου είναι εύθραυστη, οπότε εγώ δεν θα πω τα προβλήματά μου, δεν θα συζητήσω μαζί τους, δεν θα ζητήσω καθοδήγηση για να μην τους επιβαρύνω, να τους εμπνεύσουμε εκείνο το σεβασμό, γιατί ο σεβασμός εμπνέεται, δεν επιβάλλεται, εκείνο το σεβασμό ότι ναι, ε, ο γονιός μου είναι ένας ενήλικας ο οποίος προσπαθεί και καταφέρνει να δω είναι η ισορροπημένη παρουσία στη δική μου τη ζωή, θα ήθελα μεγαλώνοντας να μοιάσω με το γονιό μου, οπότε θα πάω να μιλήσω στο γονιό μου χωρίς φόβο και να του πω τι συνέβηκε με ένα αγόρι, με ένα κορίτσι, τι συνέβηκε στο σχολείο, τι συνέβηκε σε μια προσωπική σχέση, να μπορέσω να μοιραστώ με το γονιό μου ότι μου πρόσφεραν για παράδειγμα να χρησιμοποιήσω κάποιες ναρκωτικές ουσίες και εγώ δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ και ούτω καθεξής. Είναι τραγικό πόσα πολλά παιδιά δεν εμπιστεύονται τους γονείς τους για να μοιραστούν ουσιώδεις πληροφορίες της ζωής τους με τους γονείς τους. Είναι τραγικό πόσα πολλά παιδιά φοβούνται να μιλήσουν με τους γονείς τους. Είναι τραγικό πόσα πολλά παιδιά λυπούνται τους γονείς τους να μην τους στενοχωρήσουν και δεν τους λένε αυτά που τους συμβαίνουν. Είμαι 48 χρονών και έχω εργαστεί για πάνω από 20 χρόνια ως ιδιώτης ψυχολόγος και έχω γνωρίσει κυριολεκτικά χιλιάδες εφήβους, οι οποίοι επανειλημμένως μοιράζονταν μαζί μου πληροφορίες ουσιώδης, πληροφορίες οι οποίες θα κινητοποιούσαν ένα γονιό και θα του άναβαν 100 συναγερμούς, τις οποίες δεν ένιωθαν άνετα να μοιραστούμε τους γονείς τους, είτε γιατί φοβόντουσαν την αντίδραση των κονιών τους όταν αυτοί ήταν πολύ αυστηροί, είτε γιατί δεν ήθελαν να στενοχωρήσουν ή να πληγώσουν τους γονείς τους όταν οι γονείς τους ήταν αδύναμοι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούσαν στήριξη συναισθηματική και σημασία και προσοχή και ενεργησιστική τροφοδοσία θα προσέθετα από τα παιδιά τους. Είναι ιστορίες τραγικές. Να έχει ο γονιός την ψευδέστηση ότι το παιδί του είναι συνδεδεμένο μαζί του και στην ουσία το παιδί του να νιώθει ένας ξένος απέναντι στο γονιό και ο γονιός να μην έχει ιδέα για το ποιος είναι το παιδί του, τι σκέφτεται το παιδί του, τι φοβάται το παιδί του, τι χαροποιεί το παιδί του. Να μην αντιλαμβάνεται ο γονιός ότι το παιδί του ζει αφύσικα την ηλικία του, ότι το παιδί του βρίσκεται εκτός της αναμενόμενης παιδικότητας ή εφηβικότητας σε σχέση με την αναπτυξιακή φάση στην οποία βρίσκεται και γενικά να μεγαλώνουν παιδιά στον αυτόματο, ακόμη και παιδιά τα οποία περνούν πολλές ώρες με τους γονείς τους, είτε οι γονείς τους τους παρέχουν πολλά υλικά αγαθά και ούτω καθεξής. Είναι εξαιρετικά δύσκολος ο ρόλος του γονιού. Και γι' αυτό είναι πολύ καλή ιδέα να μην αναλαμβάνει κάποιος αυτό το ρόλο αν δεν θέλει να αναλάβει όλη αυτή τη σοβαρή ευθύνη και αν δεν θέλει να ασχοληθεί τόσο πολύ και να πονοκεφαλιάσει τόσο πολύ προκειμένου καθημερινά να είναι παρόν ο γονιός, όχι ως φίλος, όχι ως φιλαράκι, όχι ως προστατευόμενος του παιδιού, αλλά ως γονιός του παιδιού. Πάρα πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι έχουν μεγαλώσει ως γονεοποιημένα παιδιά, δεν το αντιλαμβανόνται. Και πολύ συχνά, πάμε τώρα στις συνέπειες της γονεοποίησης, και πολύ συχνά μπορεί να καταφύγουν στο γραφείο ενός ψυχολόγου και να φέρουν μαζί τους συμπτώματα αχώδης διαταραχές διαταραχέ που έχουν σχέση με το φόβο, φοβίες, διάφορε μορφέ κατάθλιψη. Μπορεί να φέρουν ένα σωρό ζητήματα, δυσκολίε στο γραφείο ενός ψυχολόγου, να ξεκινήσει ψυχοθεραπευτική δουλειά. Και όταν φτάσουν σε ένα σημείο που χρειάζεται να μιλήσουν για τη σχέση τους με τους γονείς τους, να περιγράφουν αυτή τη σχέση ως ιδανική, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι και είναι πολύ δύσκολο για ένα γονιοποιημένο παιδί να σταματήσει να υποστηρίζει και να προστατεύει το γονιό που έχει πάρει υπό την προστασία του. Στην ουσία, τα γονιοποιημένα παιδιά υιοθετούν τους γονείς τους, γι' αυτό μιλάμε για αντιστροφή του ρόλου, και όταν είναι ενήλικες, τα γονιοποιημένα παιδιά, όταν είναι πάνω από την ηλικία των 26 για τα κορίτσια και πάνω από την ηλικία των 28 για τα αγόρια, όπου είναι περίπου η ηλικία που ολοκληρώνεται η ανάπτυξη των πρόστιων μετωπιών λοβών και εκεί σημαίνει και το τέλος της ψυχοσυναισθηματικής περίοδου της εφηβείας. Γι' αυτό είπα ότι οι γονείς οφείλουμε να παρέχουμε γονεϊκή στήριξη και προστασία στα παιδιά μας μέχρι ότου αυτά ενηλικιωθούν και η ψυχοσυναισθηματική η ενηλικίωση γίνεται γύρω στα 26 για τα κορίτσια και γύρω στα 28 για τα αγόρια. Δεν μιλάω μέχρι τα 18 και μέχρι τα 21. Εννοείται ότι μετά τα 18 χρόνια, ειδικά όταν το παιδί αρχίσει να εργάζεται, να σπουδάζει, να αρχίσει να έχει με νομικούς τρόπους ενήλικη ζωή δεν θα είμαστε το ίδιο παρόντες και με τον ίδιο τρόπο προηγουμένως. Εξακολουθούμε όμως τη σχέση μας με το παιδί. Προτού αυτό ενηλικιωθεί ψυχοσυναισθηματικά, προτού τελειώσει η φάση της ευηβείας, εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε άνεση θέση συνειδητά. Εξακολουθούμε να δείχνουμε κατανόηση εξακολουθούμε να μην γινόμαστε φιλαράκια με αυτό το παιδί και εξακολουθούμε να μην το αντιμετωπίζουμε ως ίσως προς ίσον. Τα παιδιά μας τα αντιμετωπίζουμε ως ανθρώπους πολύτιμους οι οποίοι μας έχουν ανάγκη. Εμείς έχουμε πάρει την τεράστια ευθύνη να γίνουμε γονείς και οφείλουμε να αντέξουμε τα παιδιά μας και οφείλουμε να ασχοληθούμε ουσιαστικά με τα παιδιά μας για να επιλύσουμε τα προβλήματα της σχέσης μας. Και να σηκώσουμε μανίκια και να βάλουμε και το μαχαίρι στο κόκαλο. Να παραδεχθούμε τα λάθη μας, να αναλάβουμε την ευθύνη του εαυτού μας οι γονείς, να πάρουμε τον εαυτό μας σηκωτό στη ψυχοθεραπεία. Είναι απαράδεκτο να είσαι γονιός ή να θέλεις να γίνεις γονιός και να έχεις για παράδειγμα μια φοβία και να μην πας να κάνεις ψυχοθεραπεία και την ανάλογη θεραπεία που θα σου ορίσει ο ψυχίατρο για να ξεπεράσει αυτή τη φοβία. Είναι απαράδεκτο να θέλει να γίνει γονιό ή να είσαι γονιό και να έχει μια σοβαρή μορφή κατάθλιψη και να μην πηγαίνει να πάρει θεραπεία για την κατάθλιψη, να αφήνει τον εαυτό σου να καταπέφτει. Και είτε το επιλέξεις συνειδητά είτε όχι το παιδί σου θα γονεοποιηθεί και θα σε έχει έκνοια και θα σε φροντίζει και εσύ να αποτύχεις το ρόλο του γονιού εάν κάποιος θέλει να τεμπελιάζει, να αφήνει τις αρρώστιες του, τις σωματικές και τις ψυχικές διαταραχές αθεραπευτές, να μην παντρευτεί και να μην κάνει παιδιά. Να μείνει μόνος του. Ένας ο οποίος μένει μόνος του έχει κάθε δικαίωμα να παραμείνει τον εαυτό του όσο θέλει. Έχει κάθε δικαίωμα να αφήνει τον εσωτερικό του κόσμο όσο ασυγείρει το θέλει. Έχει κάθε δικαίωμα να μην αντιμετωπίζει του εσωτερικού του δαίμονες. Ζει μόνος του, δεν ενοχλεί κανέναν. Από τη στιγμή όμω που αποφασίζει να μπει σε μία σχέση σοβαρή, τη πιο σοβαρή σχέση από όλε τι σχέσει του να γίνει γονιό σε έναν άλλον άνθρωπο, οφείλει. Να κόψει τη κελέσου, που λέμε στην Κύπρο, να κόψει το κεφάλι σου είναι στη δημοτική διάλεκτο, δηλαδή να κάνει τα πάντα προκειμένου να λύσει τα θέματα σου. Είσαι υπόχρεο να το κάνει επειδή είσαι γονέα. Είσαι υπόχρεο να φροντίζει τη σωματική και τη ψυχική σου υγεία, επειδή πήρε αυτή την υποχρέωση του να γίνει γονέα. Δεν σου χρωστάει σε τίποτα το παιδί σου να ανησυχεί για σένα, να νιώθει την ανάγκη να σε σώζει από τα πάθη σου, από τι ασθένειέ σου από την προβληματικότητα του χαρακτήρα σου και να μην αρχίσουμε να μιλάμε τώρα για τις εξαρτήσεις, να μιλάμε για τους αλκοολικούς γονείς, να μιλάμε για τους τζογαδόρους γονείς, να μιλάμε για εκείνους τους επέσχυντους γονείς, οι οποίοι έχουν καταχρεώσει τα παιδιά τους και οικονομικά. Ναι, υπάρχουν τέτοιε περιπτώσεις που ένα παιδί νομικά ενήλικο που μπορεί να είναι 21, 22, 23, αλλά ψυχοσυναισθηματικά έφηβος, άρα ανήλικος ψυχολογικά, να πάει να υπογράψει ο εγγυητής σε προσωπικό καταναλωτικό δάνειο ενός γονέα. Εδώ στην Κύπρο είχαμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις μετά από δύσκολα διαζύγια. Τα α, ενήλικα νομικά παιδιά της οικογένειας, το οποίο ακόμη ήταν σε ηλικία εφηβική, να έχουν βρεθεί να αποπληρώνουν τα χρέη του τζογαδόρου πατέρα τους ή τα χρέη της μητέρας τους, η οποία μπορεί να ήταν επίσης τζογαδόρος ή να είχε ένα έθισμο με τα ψώνια να μην συζητήσουμε τώρα για την περίπτωση των τοξικομανών, να μην συζητήσουμε τώρα για όλων των ειδών της εξαρτήσεις. Είναι πολύ σύνηθες φαινόμενο όταν ένας ουσιοεξαρτόμενος άνθρωπος ή ένας άνθρωπος εθισμένος σε οτιδήποτε γίνει γονιός να γονιοποιεί το παιδί του. Γιατί ένας εξαρτημένος δεν μπορεί εδώ τον εαυτό του να φροντίσει, μπορεί να φροντίσει ένα παιδί. Αντιλαμβάνεστε πόσο σοβαρή ευθύνη έχουμε να μην παροτρύνουμε τον κάθε ένα να γίνει γονέας χωρίς να γνωρίζουμε αν έχει τη δυνατότητα να γίνει ένας πραγματικός γονιός. Τροφή για σκέψη. Τροφή για σκέψη. Τα γονιοποιημένα παιδιά, μεγαλώνοντας, συνήθως εξελίσσονται σε ενήλικες οι οποίοι παίρνουν το ρόλο του φροντιστή για τους άλλους και μπαίνουν σε σχέσεις συνεξάρτησης. Θυμηθείτε το επεισόδιο του podcast... που μιλήσαμε για το φαινόμενο της συνεξάρτησης. Όταν έχεις μεγαλώσει... και όλη σου τη, τη ζωή φρόντιζες τους άλλους... σου φαίνεται απολύτως φυσικό... απολύτως νορμάλ... νιώθεις ότι είσαι στο σπίτι σου... όταν μπαίνει σε σχέση με έναν άνθρωπο... τον οποίον χρειάζεται συνεχώς να κανακεύεις... και συνεχώς να του κάνεις τα χατήρια να υπακούει συνεχώ τι όποιε επιθυμίες του και όποιε απαιτήσει του και να συνεξαρτάσει από αυτόν. Το να αγωνιοποιήσουμε τα παιδιά μα τα καθιστά ευάλωτα για να γίνουν συνεξαρτόμενοι ενήλικε. Τα καθιστά τους καλύτερου υποψηφίου για να γίνουν people pleasers μεγαλώνοντα, να γίνουν ανθρωπευχαριστητέ, ένα παιδί το οποίο γνιάζεται συνέχεια για το γονιό του, θα γνιάζεται συνέχεια και για τους φίλους του, θα γνιάζεται συνέχεια και για το τέρι του, θα γνιάζεται συνέχεια για όλους και δεν θα φροντίζει τον εαυτό του. Τα αγωνιοποιημένα παιδιά αφήνουν να αφρόντιστη τη σωματική και τη ψυχική του υγεία. Τα αγωνιοποιημένα παιδιά δεν μπορούν να ξεφορτωθούν το βάρος των νάρκισσων και τοξικών γονέων τους από τις πλάτες τους. Είπα προηγουμένως για το παράδειγμα ότι κάποιος ενήλικας ο οποίος υπήρξε γονιοποιημένο παιδί πηγαίνει για θεραπεία και όταν φτάσουμε στο σημείο εκείνο του θέματος γονείς, του θέματος τοξικότητα των γονέων, εάν τεθεί επιτάπητος τη θεραπεία το ζήτημα της διακοπής επαφών, να πας no contact, δηλαδή με γονεί τοξικού, οι οποίοι συνεχώ αναστατώνουν. Θυμηθείτε το επεισόδιο για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε και πώ κάποιοι άνθρωποι και κάποιε συμπεριφορέ, ακόμη και ένα βλέμμα, μπορεί να αποτελέσουν αφορμή για συναισθηματική αναδρομή. Άρα, σε μερικέ περιπτώσει, η λύση είναι το κόψιμο κάθε επαφή, το no contact. Αντιδρούν έντονα σε κάτι τέτοιο. Μα πώς θα αφήσω το γονιό μου, μα είναι άρρωστος, μα είναι γέρος, μα με χρειάζεται, μα πρέπει να το φροντίσω. Και στην ουσία αυτό που λένε είναι το φρόντιζω όταν ήταν 40 ετών το παιδί μου και τώρα που γίνει 70 θα το παρατήσω. Τα γονιοποιημένα παιδιά δυσκολεύονται πάρα πολύ να παρατήσουν τους τοξικούς γονείς τους, να τους αφήσουν στην ουσία στην απέξω και να απελευθερωθούν από τη σκλαβιά του να επιρετούν αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μόνο γονεϊκοί δεν είναι. Η μεγαλύτερη εσωτερική πάλη που έχει ένα γωνιοποιημένο παιδί στην ενηλικίωση είναι να μπορέσει να αφήσει πίσω τους φροντιστές του που στην ουσία αυτός τους φρόντισε. Είναι αφύσικο το παιδί να γίνεται γονιός του γονιού. Αφύσικο. Αφύσικο, ψυχολογικά προβληματικό, ψυχικά προβληματικό. Δημιουργούνται ένα σωρό προβλήματα στα παιδιά τα οποία έχουν μεγαλώσει γονεπημένα. Που ξεκινάνε από καταθλίψεις, από διαταραχές συναισθήματος, από αγχώδεις διαταραχές, από φοβίες, από προβλήματα σχέσεων ένα γονεπημένο παιδί δεν ξέρει πώς να σχετιστεί γιος. Δεν ξέρει πώς να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Δεν ξέρει πώς να φροντίσει τον εαυτό του. Δεν ξέρει πώς να προστατευτεί από μια σχέση αδιόρατης κακοποίησης. Γιατί ακριβώς η γονιοποίηση συνιστά αδιόρατη ψυχική κακοποίηση του γονιού. Οι γονείς που γονιοποιούν τα παιδιά τους, χρησιμοποίησα έναν όρο προηγουμένως, τους κακοποιούν ψυχικά με έναν πολύ άσχημο, ύπουλο και υποδόριο τρόπο. Και υπάρχει και πολύ μεγάλη επίκληση στο συνέστημα. Προκαλούν τύψεις και ενοχές στα παιδιά τους αυτοί οι γονείς, οι οποίοι γονιοποιούν τα παιδιά τους όταν αυτά ζητήσουν να σπάσουν τους δεσμούς της συνεξάρτησης και τους δεσμούς τους άρρωστους που έχουμε το γονιό επικαλούνται θέματα υγείας, κάνουν επίκληση στο συνέστημα και επίσης ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι όταν μεγαλώνει ένα παιδί ως γονεπημένο και έχει πάρει αυτή την ταυτότητα από την οικογένεια του και το περιβάλλον του ότι είναι το καλό παιδί και είναι αυτός ο οποίος θα γεροκομίσει τους γονείς του και είναι ο μόνος, είναι ο καλύτερος χαρακτήρας από όλη την οικογένεια, δυσκολεύεται να αφήσει πίσω αυτή την ταυτότητα και έχει ταιριάξει μέσα στο μυαλό του ότι εγώ δεν θα είμαι καλός άνθρωπος αν σταματήσω να υπηρετώ τους άλλους. Και αν σταματήσω να αφιερώνω το χρόνο μου, την ενέργεια μου, το συνέστημα μου πάνω στους άλλους. Εάν ακούγοντας αυτό το επεισόδιο του podcast ταυτίζεσαι, εάν σκέφτεσαι πως θα μπορούσε και εσύ να είσαι ένα γονιωπημένο παιδί, μην το αφήσεις έτσι. Πήγαινε σε έναν ψυχολόγο της δικής σου επιλογής. Στο πρώτο επεισόδιο του podcast μιλήσαμε για το τι είναι η ψυχοεκπαίδευση, στο δεύτερο για το τι είναι η ψυχοθεραπεία, για να ψυχοδιαγνωστείς και να ψυχοθεραπευτείς. Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα το να είσαι γονιοποιημένο παιδί. Είναι ένα τεράστιο εμπόδιο στο να ζήσεις μια υγιή και ισορροπημένη ζωή τόσο ψυχικά όσο και σωματικά. Πρόκειται για μία παραμόρφωση της υγιούς σχέσης που αναμένεται ή αναμενόταν να έχεις με τον εαυτό σου. Μεγάλωσες αφύσικα. Δεν έζησες την παιδική σου ηλικία με ξεγνιασιά. Δεν έμαθες να διεκδικείς τα θέλω σου. Δεν έμαθες να προστατεύεις τον εαυτό σου. Δεν βάζεις τον εαυτό σου πάνω από τους άλλους. Η μόνη περίπτωση στην οποία δικαιολογείται να βάλουμε τον εαυτό μας κάτω από κάποιον άλλον είναι η περίπτωση στην οποία είμαστε γονέας και έχουμε υποχρέωση να είμαστε γονεϊκοί προς το παιδί με τον τρόπο που εξηγήθηκε προηγουμένως σε αυτό το ηχητικό επεισόδιο. Εάν δεν έχεις ακούσει το προηγούμενο επεισόδιο του podcast, το 11ο επεισόδιο, σε παροτρύνω να το ακούσεις για να συνειδητοποιήσει ότι οι γονείς δεν είναι ιερά τέρατα. Οι γονείς πολλές φορές είναι απλώς τέρατα. Η ψευδέσθηση που υπάρχει στην κοινωνία και στην περιρέουσα ατμόσφαιρα, ότι όποιος είναι γονιός είναι και καλός άνθρωπος και αξίζει σεβασμού, είναι επικίνδυνη και εξαιρετικά προβληματική. Μόνος σου δεν θα μπορέσεις να αποτινάξεις το ζυγό της γονιοποίησής σου. Χρειάζεσαι βοήθεια από ψυχολόγο της δικής σου επιλογής, όπως είπα και προηγουμένως. Και χρειάζεσαι και ψυχοεκπαίδευση. Εάν δεν το κάνεις ήδη, σε προσκαλώ να έρθεις στο κανάλι μου στο YouTube, όπου μπορείς να με βρεις με το όνομά μου, Θέκλα Πετρίδου, ή απλώς και το Θέκλα να πληκτρολογήσεις στο μηχανή αναζήτησης του YouTube, θα βγει το κανάλι μου. Είναι ένα κανάλι ψυχοεκπαίδευσης με πάνω από 4.000 βίντεο, στο οποίο υπάρχουν και θεωρητικά θέματα όπως αυτά που συζητούμε εδώ στο podcast, αλλά υπάρχουν και πολλά βίντεο με αληθινές ιστορίες ανθρώπων που μοιράζονται μαζί μας το πώς εξελίχθηκε η παιδική του ηλικία, η εφηβική του ηλικία, πώς ήταν οι σχέσεις με τους γονείς τους και πώς αυτό τους επηρέασε στην ενήλικη ζωή τους. Είναι αλήθεια πως αν ακούσουμε ιστορίες άλλων ανθρώπων, τις οποίες εννοείται πως το κανάλι μου στο YouTube παρουσιάζω ανώνυμα και με πλήρη προστασία των προσωπικών στοιχείων και ευαίσθητων δεδομένων των αποστολέων, είναι αλήθεια πως αν ακούσουμε πολλές ιστορίες άλλων ανθρώπων, οι οποίοι πέρασαν παρόμοια πράγματα με αυτά που περνάμε εμείς, οι οποίοι πέρασαν μέσα από παρόμοιες συνθήκες, να νιώθουν ενοχές να πουν όχι, να νιώθουν ενοχές να βάλουν όρια στους αδιφάγους συναισθηματικά γονείς τους, στους κακοποιητικούς τους γονείς, στους νάρκης γονεί, γονείς, γιατί μόνο αδιφάγος είναι ένας γονέας που γονιοποιεί το παιδί του, μόνο νάρκησος ο στυλ προσωπικότητας μπορεί να είναι ένας γονέας που γονιοποιεί το παιδί του, μόνο εγκληματικά παραμελητικός μπορεί να είναι ένας γονέας που γονιοποιεί το παιδί του ή που αφήνει το παιδί του να αγωνιοποιηθεί. Θα τελειώσω με αυτό, θα πω κάτι προσωπικό. Δεν το έχω κάνει σε κανένα προηγούμενο επεισόδιο του podcast, αλλά όσοι είστε στο κανάλι μου στο YouTube που γνωρίζετε ότι συχνά μοιράζομαι δικά μου παραδείγματα, παραδείγματα του παρελθόντος, τα οποία τα έχω δουλεμένα. Σε ηλικία 21 έτους παντρεύτηκα. Ακόμη παιδί ψυχοσυναισθηματικά έφηβος και σε ηλικία 26 ετών χώρισα, έχοντας δύο παιδιά. Το γιο μου το γέννησα στην ηλικία των 22 ετών και την κόρη μου στην ηλικία των 25 ετών. Όταν πήρα την απόφαση να χωρίσω από τον πατέρα των παιδιών, ήταν μια έτσι πολύ δύσκολη συγκυρία. Όσοι με γνωρίζετε και όσοι έχετε διαβάσει τα βιβλία μου, περιγράφω και στο βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος» και στο βιβλίο μου «Να μείνω ή να φύγω περίπου τις συνθήκες και τις καταστάσεις», δέχθηκα και πόλεμο από την οικογένειά μου, γιατί έκανα κάτι το οποίο πήγαινε κόντρα στο πώς να αυτοί να ζω εγώ τη ζωή μου και στο πώς η δική μου η ζωή αντανακλούσε, στη δική τους κοινωνική εικόνα, αλλά και στη δική τους θρησκευτική ταυτότητα. Σε κάποια φάση, εκείνη την περίοδο, η μητέρα μου μου λέει «Κοίταξε τώρα που χώρισες, σε παρακαλώ πολύ μην ακούσω ότι θες να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου τι, τι, όρο χαζός όρος το να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου να ζήσεις τη ζωή σου στην ουσία είναι όρος για όλους τους ανθρώπους μην ακούσω ότι ψάχνεις να βρεις κάποιον άλλον άνθρωπο... να κάνει μια ερωτική σχέση κλπ, και και να αφοσιωθεί τα παιδιά σου και τα παιδιά σου θα σου δώσουν πάρα πολύ χαρά και γύρισα τότε και τη είπα με την απειρία των 26 μου χρόνων νομίζω δεν ήταν τυχαίο που τα 26 αποφάσισα να αλλάξω τον τρόπο με τον οποίο ζούσα τη ζωή μου μέχρι τότε. Νομίζω πως ήταν η ψυχοσυναισθηματική μου ενηλικίωση και ο ρήμανση που μου έδωσε την ικανότητα να αντιληφθώ ότι ζούσα τη ζωή μου λαθεμένα και να πάρω τη σωτήρια απόφαση να διακόψω έναν προβληματικό γάμο και να αναλάβω τις ευθύνε μου ως γονιός με τον τρόπο με τον οποίο θεωρούσα εγώ καλύτερο και εξακολουθώ να θεωρώ μέχρι σήμερα και τότε γύρισα και είπα στη μάνα μου δεν υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιήσω τα παιδιά μου με αυτόν τον τρόπο. Τα παιδιά μου έχουν κάθε δικαίωμα να ζήσουν την παιδική του ηλικία και δεν θα τα χρησιμοποιήσω σε καμία περίπτωση ως υποκατάστατα οποιοδήποτε ερωτικού συντρόφου, φίλου ή οτιδήποτε άλλο. Ως γονιός έχω κάνει πολλά λάθη. Αρκετά από αυτά τα λάθη μου τα καταγράφω και στο βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά». Μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα μου και υπάρχουν πληροφορίες για το πώς να προμηθευτείτε τα βιβλία μου όσοι ενδιαφέρεστε. Έχω κάνει πολλά λάθη, αλλά προσπάθησα συνειδητότατα όλα αυτά τα χρόνια μέχρι σήμερα που ο γιος μου είναι 26 ετών και η κόρη μου είναι 23, προσπάθησα συνειδητότατα να μην προβώ σε σχέσεις συναισθηματικής αιμομιξίας με τα παιδιά μου. Γιατί στην ουσία η γονεοποίηση έχει και αυτό το στοιχείο της συναισθηματικής αιμομιξίας. Δηλαδή, περιμένεις να πάρεις συναισθηματικές παροχές από τα παιδιά σου, τις οποίες θα έπρεπε να πάρεις από τον ίδιο σου τον εαυτό ή από έναν ερωτικό σύντροφο. Λέω αυτό το παράδειγμα όχι για να σα πω ότι εγώ είμαι καλή μητέρα και οι άλλοι δεν είναι καλέ μητέρε είμαι καλό γονιό και οι άλλοι δεν είναι καλοί Θεωρώ ότι αυτό το γεγονό ότι προσπάθησα με νύχια και με δόντια να μην προσκοληθώ πάνω στα παιδιά και να αφήσω τα παιδιά να ζήσουν τη ζωή τους, είναι αυτό το οποίο έχει σώσει τα παιδιά μου από τι κακέ συνέπειε ενό διαζυγίου. Εάν όμως άκουγα τη συμβουλή της μάνας μου και δημιουργούσα συναισθηματικά αιμομιχτικούς δεσμούς με τα παιδιά μου, θα τους είχα προκαλέσει πολύ σοβαρά ψυχικά ζητήματα και αυτή τη στιγμή, αντί να ζουν τη ζωή τους που ακόμη είναι και οι δύο έφηβοι όπως καταλαβαίνετε, να έχουν έγνοια τι κάνει η μάνα μας και να φροντίσουμε τη μάνα μας και να είμαστε μαζί με τη μάνα μας και ούτω καθεξής. Και ήταν δύσκολο αυτό που έκανα, αλλά σας λέω με όλη μου την ειλικρίνεια ότι το έκανα γιατί έβλεπα καθημερινά στο γραφείο τα πολύ αρνητικά αποτελέσματα που είχε η των παιδιών που ερχόντουσαν κοντά μου για θεραπεία και έβλεπα πολλούς δυστυχείς ενήλικες, πολλούς ενήλικες οι οποίοι δυσκολεύονταν και αδυνατούσαν να έχουν μια υγιή σχέση με τον εαυτό τους και με τους άλλους επειδή ακριβώς ήταν αγκυλωμένοι στη γονιοποίηση που είχαμε τους γονείς τους, ήταν συναισθηματικά υπερβολικά συνδεδεμένοι με τους γονείς τους, είχαν συναισθηματικά αιμομιχτική σχέση με τους γονείς τους, πώς είναι η κανονική αιμομιξία. Η συναισθηματική αιμομιξία, ξαναλέω, σημαίνει να παίρνει ο γονιός από το παιδί την φροντίδα, την στοργή, την συντροφικότητα που θα έπαιρνε από έναν σύντροφο. Και ε, αυτό με κρατούσε σε εγρήγορση ούτω ώστε να μην, με συγχωρείτε για την έκφραση που χρησιμοποιώ, να μην γαμίσω τα παιδιά μου ψυχολογικά. Σίγουρα έχω κάνει λάθη, σίγουρα τους έχω προκαλέσει τραύματα, κανείς γονιός δεν είναι τέλειος. Υπάρχει όμως ένα όρος, υπάρχει ένα στην αγγλική βιβλιογραφία, τον οποίο έχει εισάγει ο ψυχαναλυτής Νόναλτ Βίνικοτ, και είναι ο όρος good enough parent, αρκετά καλός γονιός. Αρκετά καλός γονιός είναι ο γονιός ο οποίος είναι συνειδητό γονιός, συνειδητοποιεί τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, κάποιες φορές ξεφεύγει, κάποιες φορές κάνει λάθη, αλλά τα διορθώνει και προχωρά πάνω σε μία πορεία ορθή. Good enough parent. Αρκετά καλός γονιός. Τέλειος γονιός δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως αρκετά καλός γονιός. Και ένας αρκετά καλός γονιός, a good enough parent, δεν θα αφήσει τα παιδιά του να αγωνιοποιηθούν. Ένας αρκετά καλός γονιός θα παίξει αυτό το ρόλο του γονιού και δεν θα γίνει το φιλαράκι του παιδιού του και δεν θα γίνει αυτός που θα κλέψει από το παιδί του την παιδική του ηλικία περισσότερα για σχέσεις γονιών και παιδιών και για τη γονεϊκότητα θα πούμε και σε επόμενα επεισόδια. Στο επόμενο όμως, που θα είναι το 13ο επεισόδιο αυτού του podcast, θα πάμε λίγο στον τομέα των ερωτικών σχέσεων και θα πάμε να μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο αφορά πολλούς από εμάς και έχει να κάνει με το αιμονικό κόλλημα και τον ερωτικό μυρικασμό. Οι λέξεις στα αγγλικά είναι «limerance» και περισσότερα για αυτά στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια!